Εικόνες ντροπής, πόσο μάλλον για το ελληνικό κοινοβούλιο, διαδραμετίστηκαν χθες με πρωταγωνιστές τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνο Φλόρο και τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. Ο πρώτος καταγγέλλεται ότι γορθοκόπησε το δεύτερο ρίχνοντάς το στο έδαφος, ύστερα από φραστική επίθεση με χυδαίες εκφράσεις πεζοδρομίου, με τα πολιτικά κόμματα να μην δηλώνουν ξαφνιασμένα από το γεγονός, με την ιδεολογία ότι από τη στιγμή που εκπροσωπούνται κόμματα με ακροδεξιές ιδέες στη Βουλή, η βία κάθε είδους ήταν αναμενόμενη, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και καλώντας ψηφοφόρους να βάλουν φραγμό σε κάθε ανάλογο φαινόμενο. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των Σπαρτιατών, από την πλευρά της νίκης, από την πλευρά της ελληνικής λύσης, βλέπουμε απειλές, βλέπουμε να ασκείται βία, καθώς και ένας μισαλόδοξος λόγος, ακόμη και εντός των θρησκευτικών ναών, παρόντος του κλήρου και του κοινού. Επίσης, είδαμε ότι αυτό το μίσος που καλλιεργείται πλέον και αυτές οι απειλές εχθές έφτασαν με την καταδικαστέα αυτή πράξη και εντός του Ναού της Δημοκρατίας, εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όποιος τους ξέρει και όποιος τους γνωρίζει πολύ καλά, είναι αναμενόμενο. Αυτή είναι η ακροδεξιά. Αυτός είναι ο πυρήνας της ιδεολογίας της. Η βία. Όταν εμείς φωνάζουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα οποία τείνουν να είναι ναζιστικά κόμματα και πρέπει να αποκλειστούν, και πρέπει να αποκλειστούν κυρίως από το λαό να αποκλειστούν. Ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη με την έννοια ότι είδαμε, ξαναζούμε φαινόμενα και γεγονότα που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής μες στο Κοινοβούλιο. Προσβάλλει τη δημοκρατία, προσβάλλει τον κοινοβουλευτισμό σε αυτή τη χώρα και η ελληνική δημοκρατία, η τρίτη ελληνική δημοκρατία κλείνει τώρα τα 50 της χρόνια. Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται από την πολιτεία εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην φτάνουν στις κάλπες και ούτε να εκλέγονται και να καταλήγουν στο ελληνικό κοινοβούλιο άνθρωποι, Έλληνες πολίτες που κουβαλούν και φέρουν τέτοιες συμπεριφορές μέσα από αντίστοιχους πολιτικούς χώρους. Η χθεσινή δήλωση του ξαδέρφου του Στέφανου Κασιλάκη ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι που θα προκύψουν από πολίτες που ψήφισαν Σπαρτιάτες πριν λίγους μήνες και η απόφαση του Αρείου Πάγου που βάζει φρένο στο κόμμα των Σπαρτιατών για τις ευρωεκλογές επίσης σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από τα πολιτικά κόμματα. Τις προηγούμενες μέρες η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε υπόμνημα στον Άριο Πάγο και ζητούσε τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών από τις ευρωεκλογές. Είδαμε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ΚΚΕ, όπως η Πλεύση Ελευθερίας να σφυρίζουν αδιάφορα. Είδαμε με μεγάλη μου έκπληξη εχθές τον ξάδελφο του κυρίου Κασελάκη, τον κύριο Βασίλη Κασελάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά λυπάμαι που αυτός ο άνθρωπος ακόμη και αυτή τη στιγμή που σας μιλώ δεν έχει αποπεμφθεί από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που έκανε ο Άριος Πάγος είναι σωστό, αλλά επί της ουσίας πρέπει να αποκλειστούν από το λαό. Ο λαός έχει τη δύναμη, ο λαός έχει αυτή την εξουσία να τους ρίξει καλέντες, να μην ξανασηκώσουν κεφάλι, να μην μπουν σε καμία βουλή, να μην συμμετέχουν σε καμία εκδήλωση. Γιατί? Γιατί όπου και αν συμμετέχουν, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που είδαμε χθες. Βία, βία, βία. Θεωρούμε ότι τότε στις εκλογές του 2023 δεν λήψαν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτό το πολιτικό μόρφωμα των Σπαρτιατών να μην έχει το δικαίωμα να εισέλθει, να κατέβει στην κάλπη, όπως συνέβη τώρα με τις ευρωεκλογές και δικαίως κόπηκε αυτό το μόρφωμα. Ήδη ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία από τον Άριο Πάγο για να πάρθουν πίσω οι έδρες των Σπαρτιατών, γιατί θεωρούν ότι ξεγέλασαν τους πολίτες της χώρας, γιατί είναι ένα μόρφωμα που πίσω βρίσκεται ο καταδικασμένος ο κύριος Κασιδιάρης. Επομένως δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό.